Όσον αφορά το ζήτημα της χαλαρής ομοσπονδίας, εμείς είχαμε θέσει ως θέμα αρχής ότι πρέπει επιτέλους να πάψουμε να αυτοσχεδιάζουμε, να πάψουμε να θεωρούμε ότι τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου έχουν όλες τις επιστημονικές και ακαδημαϊκές γνώσεις και να παίρνουμε αποφάσεις με βάση τις δικές μας προσωπικές ατομικές εμπειρίες ή γνώσεις. Επιβάλλεται να ανατεθεί σε ομάδα εμπειρογνωμόνων και αναφέρομαι σε ακαδημαϊκούς του διεθνούς δικαίου, σε ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με ζητήματα γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής και μελετούν την περιοχή μας, σε νυν και πρώην έμπειρους διπλωμάτες, για να ετοιμάσουν μια συγκριτική, και τονίζω τον όρο συγκριτική, συγκριτική μελέτη όλων των επιλογών που έχουμε μπροστά μας, όλων των μοντέλων, έτσι ώστε τεκμηριωμένα το Εθνικό Συμβούλιο να γνωρίζει τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του κάθε μοντέλου, της κάθε επιλογής, τους κινδύνους που ενδεχόμενα ελοχεύουν στα διάφορα μοντέλα, για να μπορέσουμε να πάρουμε αποφάσεις που να στηρίζονται σε δεδομένα και όχι σε προσωπικές και ατεκμηρίωτες εκτιμήσεις. Ελπίζω ότι θα γίνει αποδεκτή από τον Πρόεδρο αυτή η πρότασή μας. Έπρεπε να το έχουμε κάνει προπολού πριν από πολλές δεκαετίες. Η Τουρκία το έχει ήδη πράξει, γι' αυτό και είναι σε θέση να αναπροσαρμόζει και τους στόχους της και τη στρατηγική της και να κάνει κινήσεις τακτικής που τους αποφέρουν ωφέλη. Είναι καιρός, έστω και αργοπορημένα, να το πράξουμε κι εμείς. Τέλος, θέλω να εκφράσω την απογοήτευσή μας, γιατί δεν έγινε να αποδεχτεί η πρόταση που καταθέσαμε για να εκδοθεί έναν κοινό ανακοινωθέν, να πάρθει μια ομόφωνη απόφαση σήμερα του Εθνικού Συμβουλίου, στηριζόμενη πάνω στα ελάχιστα, όπου τουλάχιστον φαινομενικά φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία. Στόχος της κοινής δήλωσης ήταν να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας απέναντι στα νέα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί. Γιατί δεν έχω αμφιβολίες ότι με την κινητικότητα θα ασκηθούν πιέσεις στην ελληνική πλευρά. Και η πρότασή μας για ομόφωνη απόφαση και κοινή δήλωση σήμερα αποσκοπούσε σε τρεις άξονες. Ένα, ότι δεν αποδεχόμαστε λύση που περιλαμβάνει εγγυήσεις και παραμονή τουρκικών στρατευμάτων. Δεύτερον, δεν αποδεχόμαστε χρονοδιαγράμματα και την όποια μορφή επιδετησίας. Και τρίτον, ότι το ενεργειακό πρόγραμμα και η ΑΟΣ, οι υδρογονάνθρακες, είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι κοινοτικό ζήτημα. Και ότι το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο με την όποια διαδικασία ανεπίθεση του Κυπριακού. Θεωρούμε ότι μια τέτοια ομόφωνη δήλωση από πλευράς του Εθνικού Συμβουλίου θα θωράκιζε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έναντι των όποιων πιέσεων ενδεχόμενα θα δεχτεί. Δεν έγινε δεκτή, γιατί κάποιοι είχαν την άποψη ότι θα πρέπει να πάμε σε έναν πιο εκτεταμένο ανακοινωθέν που να περιλαμβάνει πολλά άλλα ζητήματα. Κάτι το οποίο εμείς δεν απορρίψαμε να γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο να συζητήσουμε έναν εκτενέστερο κοινό ανακοινωθέν, αλλά στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε σήμερα θεωρούμε ότι αυτό που επήγει είναι να θεωρακίσουμε τον Πρόεδρο απέναντι σε όλες αυτές τις αναφορές που γίνονται και στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα και με τουρκικές τοποθετήσεις, έτσι ώστε να βρίσκεται σε καλύτερη θέση όταν προσεγγιστεί από τα διάφορα κέντρα αποφάσεων. Να επιμείνω λίγο. Άρα δεν υπήρξε κοινή θέση μεταξύ των κομμάτων και όποια απορρίψη από την Προεδρία της Δημοκρατίας, σημαίνει. Όχι, ο Πρόεδρος δεν απέρριψε την ιδέα. Καμιά από τις προτάσεις μας δεν συζητήθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργο Λιλίκα. Να δούμε ποιος είναι ο επόμενος που θα ανέβει στο βήμα. Η κυρία Ελένη Θεοχάρου, Πρόεδρος της Αλληλεγγύης. Κύριε Λιλίκα, ότι ελάχιστα ήταν τα σημεία στα οποία υπήρξε ομοφωνία στη σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Η Αλληλεγγύη επιμένει ότι η βάση των συνομιλιών, η βάση επί της οποίας επιλέχθηκε και ακολουθήθηκε η διαδικασία της επίτευξης της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας είναι πέρα για πέρα λαθεμένη.
Εξού και δεν οδήγησε σε κανένα αποτέλεσμα, δεν είναι δηλαδή μια ρεαλιστική λύση, γιατί δεν είναι δίκαιη λύση. Γι' αυτό και βλέπουμε τώρα ότι εν ώψη της ενδεχόμενης επανέναρξης των συνομιλιών ξεφεύγουμε από τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και πάμε στα πλαίσια μιας αποκεντρωμένης ή χαλαρής ή όπως αλλιώς μπορεί να την πει ο καθένας ομοσπονδίας. Δηλαδή αυτά τα οποία είχαμε καταθέσει ως προτάσεις στο Crans Montana αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να τα πάρουμε πίσω δίνοντας και ανταλλάγματα και από πάνω. Από την άλλη, λέχθηκε κατά κόρον αυτές τις μέρες ότι η συζήτηση που έγινε με τον κύριο Τσαβούσογλου στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Τούρκου Υπουργού των Εξωτερικών αφορούσε την πιθανότητα προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού έξω από το κουτί. Φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει, γιατί η λύση της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας είναι έξω από το κουτί. Και εις επίρρωση τούτου σας αναφέρω ότι έκανε δηλώσει σήμερα ο Τσαβούσογλου του Ανατολού λέγοντας ότι συζητιέται η επίλυση του Κυπριακού στη βάση των δύο κρατών, της συνομοσπονδίας, της χαλαρής ομοσπονδίας ή οποιουδήποτε άλλου πλαισίου. Νομίζω ότι αυτό δείχνει προς τα που οδεύουν τα πράγματα. Και όσο κι αν εμείς θέλουμε να αποφεύγουμε ακόμη και στο Εθνικό Συμβούλιο να συζητούμε το τι συμβαίνει στον περίγυρο της Κύπρου με τη μορφή της πολεμικής σύραξης, ουσιαστικά με τη μορφή των τουρκικών πολεμικών κραυγών, δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε για πάντα. Θα πρέπει να το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη μας στη διαμόρφωση της πολιτικής που θα ακολουθήσουμε. Αναμένουμε την συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Ακιντζή να δούμε προς τα που θα οδεύσει η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και την Πρόεδρο του Κινήματος Αλληλεγγύη, Ελένη Θεοχάρους. Θα κάνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί δηλώσεις. Ο κύριος Γιώργος Πυρδίκης, πρόεδρος του κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Από την αλήθεια, από τη σημερινή συνεδρίαση προσωπικά δεν άκουσα τίποτα το καινούργιο. Ούτε έχει συγκεκριμενοποιηθεί αυτή η ιδέα για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Ούτε κατατέθηκε οτιδήποτε συγκεκριμένο που έχει να κάνει με το επίμαχο ζήτημα της κατανομής των εξουσιών. Από τις 24 κατεγραμμένες εξουσίες που υπάρχει σύγκληση ή σχεδόν σύγκληση στις συνομιλίες ότι ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση, δεν ακούσαμε για καμία από αυτές τις 24 ότι ο Πρόεδρος σκέφτεται να την προσφέρει στους Τουρκοκύπριους, στις περιφέρειες. Έγινε μια επανάληψη των πάγιων θέσεων των κομμάτων. Καταθέσαμε και εμείς τις δικές μας προτάσεις προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς αντιμετώπιση του αδιεξόδου. Αλλά οφείλω να πω ότι δεν φεύγω πλουσιότερος από γνώσεις ή από ελπίδες από αυτή τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Οπωσδήποτε όμως κάθε κίνηση από όπου και αν προέρχεται που να οδηγεί σε περισσότερες υποχωρήσεις προς την τουρκική πλευρά και ακόμα πιο κοντά στη διχοτόμηση από το κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών απορρίπτεται. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε και τον κύριο Πυρδίκη να πούμε ότι δεν έχουν κάνει ακόμη δηλώσεις. Ο πρόεδρος του ΔΣΥ, ο κύριος Νεοφύτου, δεν ξέρουμε αν είναι εκεί και θα κάνει, και από πλευράς ΕΛΑΜ, ενώ αναμένουμε να δούμε αν θα γίνει δήλωση και από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο κύριος Γιάδης Γιάδη, εκπρόσωπος κύβου του ΕΛΑΜ, στο Βήμα. Τα όσα θα πω ίσως ενοχλήσουν κάποιους, όμως θα πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια απέναντι στον Κυπριακό Ελληνισμό. Είναι άκρως επικίνδυνα τα όσα συζητούνται
πίσω από τις κλειστές πόρτες του Προεδρικού. Από πολιτικούς, κατώτερους δυστυχώς των περιστάσεων, που εκφοβίζουν τον λαό με ψευτοδιλήμματα που δεν ευσταθούν. Ψευτοδιλήμματα τύπου διχοτόμησης και λύσης δύο κρατών, για να οδηγήσουν σε νέες ολέθριες υποχωρήσεις, χαλαρής ομοσπονδίας, είτε για να τσιμετσώσουν τη διζωνική διγινωτική ομοσπονδία. Με λύπη παρατηρούμε ότι μόνο το ΕΛΑΜ αγωνίζεται για λύση, γιατί η ομοσπονδία, την οποία στηρίζουν τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, δεν είναι λύση, αλλά αντιθέτως ξεπουλά τα κατεχόμενα εδάφη μας, αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και τους θεσμούς του, νομιμοποιεί την εισβολή, την κατοχή και την απόσχηση του 1974, διαγράφει τα διεθνή εγκλήματα πολέμου. Ξεκαθαρίζουμε για πολλωστή φορά τη θέση μας, ότι δεν διαφωνούμε με τις επιμέρους πτυχές της διζωνικής διγινωτικής ομοσπονδίας, αλλά απορρίπτουμε κάθε μορφή ομοσπονδίας, είτε χαλαρής, είτε ισχυρής, είτε με ορθόν, είτε με οποιοδήποτε άλλον περιεχόμενο. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε και τον εκπρόσωπο τύπου του ΕΛΑΜ, Γιάδη Γιάδη, όπως πληροφορούμαστε από την συνάδελφο Στέλλα Μιχαήλ, που βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο. Έχει αποχωρήσει ο πρόεδρος του ΔΣ, Αβέροφ Νεοφύτου, χωρίς να κάνει δηλώσεις. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάνει δήλωση και αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει δήλωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόδρομο Προδρόμου. Ο κύριος Προδρόμου θα είναι σε λίγο στο Βήμα.